Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι. Τέσσερις μέρες απομένουν να συμπληρωθούν 76 χρόνια από την ημέρα που οι Ιταλικές δυνάμεις, ελάχιστες ώρες μετά το τρεσίρακο προς την ελληνική κυβέρνηση, επετέθησαν εναντίον των δυνάμεων προκαταλήψεως στην Ήπειρο. Από τότε η 28η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί σαν εθνική γιορτή σε όλον τον ελληνισμό όπου γύρισε. Φέτος, ο Σύλλογός μας είπε να διαφοροποιήσει την οπτική πάνω στο γιορτασμό, να αφήσει στο περιθώριο τις ηρωικές αφηγήσεις και να ασχοληθεί με αυτούς που υπομένουν τις συνέπειες ενός πολέμου, με αυτούς που βιώνουν την νίκη και την ήττα σε ένα διαφορετικό πεδίο, σε αυτό της μάχης και της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής. Αυτούς που μπορεί να μην δοξάζονται στο πεδίο της μάχης, αλλά ο ρόλος τους μπορεί να είναι κάποιες φορές ουσιαστικό στην έκβασή της, με τους απέχει υπηρώτες. Τις παραμονές του Ελληνοϊταλικού πολέμου, οι κάτοικοι της Βορείου Ήπειρου ανησύχησαν τα μέγιστα, βλέποντας τις συγκεντρώσεις, τις κινήσεις και τη μεταφορά Ιταλικών στρατευμάτων και πολεμοφοδίων στις περιοχές κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, εκτελώντας το πατριωτικό τους καθήκον, αψηφώντας κάθε κίνδυνο, μεταβίβαζαν στις ελληνικές αρχές πέρα των συνόρων κάθε πληροφορία που νομίζαν ότι συμβάλλει στην αντιμετώπιση της Ήρακλης. Από τη δική τους πλευρά οι Ιταλοί, για να αποδυναμώσουν κάθε δραστηριότητα των πατριωτών της μειονότητας και για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, στα πρόθυρα της έναρξης της επίθεσης προέβησαν σε συλλήψεις και εκτοπίσεις προσωπικοκτήτων για να αποκεφαλίσουν κάθε αντιϊταλική ενέργεια, μεταξύ των οποίων το ιατρό Αλέξανδρο Καλυβόπουλο από το Πουλιαράκι, το δικηγόρο Γιάννη Διαμάντη από την Τριβισσάνη, το γιατρό Γρηγόριο Κιτσάτη από την Πολύτσαλη, το τραπεζίτη Βασίλη Σαχίνη από την Δούβιερη, το Γιώργιο Πολάνο από τη Χιβάρα, το γιατρό Σπύρο Λίτο από την Σπίτσα, τον έμπορο Γρηγόρη Γκλίτση από την Κουμουτσάτη και άλλους πολλούς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν πάντα και άλλοι, οι ανώνυμοι, αυτοί που μένουν πίσω, αυτοί που περιμένουν, αγωνιούν, υπομένουν. Ο λεγόμενος άμαχος πληθυσμός, που όμως έχει άλλα καθήκοντα. Αυτό της ευμελητίας, της υποστήριξης και της βοήθειας και ακόμη της περισυλλογής των νεκρών και του θρύνου τους. Για να μην στοιχιώσουν τα όνειρά τους, όπως ο Ελπίνωρας της Οδύσσιας, που αμυολόγια τον αφήσαν η συντροφή του. Στις νεροπόλεις στον καβό μου ρεπιρντήλιο Oh.
διάρκεια του Αλβανικού έπους το 1940 στη Βόρεια Ήπειρο έπεσαν 7.976 Έλληνες μαχητές. Υπάρχουν ακόμα άταχοι ήρωες που χαθήκαν στα πεδία των μαχών. Πέρα από τους ομαδικούς τάφους, τα οστεοφυλάκια, υπάρχουν ακόμα οστά διασκορπισμένα εκεί όπου δοθήκαν οι εκειχώρες μάχες. Στην ευρύτερη περιοχή της Κοριτσάς έχουν εντοπιστεί 300 πρόχειροι τάφοι. Στη διαδρομή για Ερσέκα, Κοράβα, Λεσκοβίκη, Τσαξόβα έχουν υποδειχθεί τα πεδία των μαχών που δοθήκαν το σκληρό χειμώνα του 1940. Συμπρεμετή, στις παρυφές γύρω-γύρω υπάρχουν ομαδικοί τάφοι περίπου 1.400 Ελλήνων. Στην Κρυσούρα, μετά την εκκλησία, μέσα στην εκκλησία, συγγνώμη, φυλάσσονται 283 μεταλλικά και ξύλινα κυβότια με οστά, αλλά και προσωπικά αντικείμενα των Ελλήνων πολεμιστών. Λίγες παραμάνες, το δουράκι, το ρολόι, οι επομίδες, κάποια κουμπιά της στολής. Στα στενά της Κρυσούρας, με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, έγινε ανέλυση το μεγάλο νεκροταφείο που φιλοξενεί οστά και φυλάσσονται σήμερα στην γυναικόνητη της Εκκλησίας και που προβλέπεται να μεταφερθούν και τα οστά από το ομαδικό τάφο που έχουν ταφιαστεί 400 Έλληνες πολεμιστές. Στο γυναικόνητη της Εκκλησίας στο Δέντινο υπάρχουν 28 οστεοφυλάκια και στην ευρύτερη περιοχή διάσπαρτα οστά. Τελευταίο το Μπουλεράτι. Εκεί υπάρχουν 57 τάφοι, επώνυμοι οι περισσότεροι και 157 οστεοφυλάκια τοποθετημένα με σύγχρονη υποδομή. Έτσι καθώς το κλαρίνο βαρύ το μυρολόι, στη μνήμη όλων αυτών είναι αφιερωμένη η αποσυνή μας εκδήλωση. Σε αυτούς όλους τους ανώνυμους που χωρίς την ύπαρξή τους δεν θα γυρνούσε ποτέ της ιστορίας η Ρόδα. Thank you.
Σαν να προσπαθούσε να πιει το νερό που έτρεχε στο λάκκο και να μην μπορούσε να το φτάσει. Και γύρω γύρω ερημιά. Ανατρίχες. Αυτό ήταν λοιπόν οι πυροβολισμοί. Αυτός ο φόνος. Ο φαντάρος ήταν σφαρδισμένος από ψηλά έχοντας ήρει μαζί του πέτρες, χώματα και κορτάλια. Οι άσπρες πέτρες ήταν αιματοβαμμένες. Δεν είχε πολλή ώρα πεθαμένος. Το πρόσωπό του με τα δυο σμιχτά τεφρίδια συγκρατούσε ακόμα το χρώμα της ζωής. Τα μαλλιά του κατάμαυρα, πυκνά, δεν είχαν χάσει ακόμα τη λάμψη τους, παρόλο που είχαν πάνω τους λάσπη, αίμα ανακατωμένο με χώμα. Φαινόταν πολύ νέος. Αν δεν ήταν γεμάτος αίματα, θα νόμιζε κανείς ότι ήταν ένα παιδάκι που το έχει πάρει ο ίδιος. Από εκείνα τα παιδιά που βιάζονται να μεγαλώσουν, και ενώ το σώμα τους δείχνει ιατρικό, το πρόσωπό τους μοιάζει με παιδιού. Φαινόταν η τρύπα της σφαίρας που υπήρχε γη από το κορμί. Έρημε, σε χαντάκωσαν, πήγες χαμένος, φώναξε δυνατά ο Ζήσος. Συνήθιζε πάντα να μιλάει μόνος του για να μην αισθάνεται τη μοναξιά του φωνού. Πολλές φορές μιλούσε με τα κύρια, τους φώναζε, τα έφρισε, τα απλούσε. Πάντα ζητούσε άνθρωπο για παρέα πάνω στο βουνό για να αλλάξει δύο κουβέντες. Αυτή τη φορά όμως βρήκε πεθαμένο συνομιλητή. Και ποιος θα σε βρει εδώ στην ερημιά για να σε δάψει? Άτυχος που είσαι ερημένος. Θα σε φάνε τα όρνια, φίλοι μου, θα σε φάνε. Και να θελήσουν να σε πάρουν, πού να σε βρούνε σε τούτο το λιμάνι. Εδώ χάνει ο σκύλος τον αφέντη. Κακοτόπι το λένε, δεν το ξέρες. Πού πήγαινες έτσι, ερημένου? Ο Ζήσος έβαλε σημάδια να θυμηθεί το μέρος. Βρισκόταν περίπου 200 μέτρα κάτω από το μεγάλο ξεροπλάτανο. Μπορούσε να το ξαναβρει εύκολα, ήταν σίγουρος. Είχε ακούσει ότι αν ο νεκρός κρυώσει και κοκαλιάσει το σώμα δεν λυγίσει. Έπρεπε να το ξαπλώσει, να του μαζέψει τα πόδια, να του σταυρώσει τα χέρια. Κάπως έτσι είχαν κάνει πέρυσι και με τον πατέρα του. Σήκωσε λιγάκι τα μανίκια του, τον τράβηξε από το θάμνο που ήταν ρηγμένος και τον ξάπλωσε ανάσκελα. Ο νεκρός ήταν πολύ βαρύς. Είχε ακούσει ότι η νεκρή είναι πολύ βαρύ, αλλά δεν το είχε διαπιστώσει. Ίσως σκέφτηκε, επειδή ο ίδιος ο θάνατος είναι βαρύς. Η σφαίρα του είχε κάνει μια μικρή τρύπα λίγο πιο κάτω από το στήθος, από όπου είχε μπει, και μια μεγάλη κατά την έξοδο στη άκρη. Ένιωσε φόβο που ήρθε τόσο κοντά με το θάνατο. «Μ' ακούς», του είπε δυνατά ο Ζήσος, «θέλω να ανταμώσω το διοικητή». «Σκασμός!» Το πρόσωπο του φαντάρου είχε γίνει ψυχρό και ανέφραστο. «Είναι ανάγκη να τον ανταμώσω», είπε με ο Ζήκος. «Όταν έρθει», απάντησε ο φαντάρος, χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει προς το Ζήσο. Ύστερα από λίγο, φώναξε προς την κατεύθυνση του κυρίου. «Κύριε διοικητά, είναι κάποιος που επιμένει να σας δει. Έχει κάποια σοβαρή υπόθεση», λέει. Βγήκε ο διοικητής, αγέρο κολεμετόπεδο μπροστά στη μάζα των συνηθέντων που στέκονταν σιωπηλοί και στριμωγμένοι ο ένας προς τον άλλον. Ήταν αυτός που είχε συναντήσει ο Ζήσος πριν από 4 μήνες. «Τι συμβαίνει?», ρώτησε. Ο Ζήσος πλησίασε κοντά του. «Έχω κάτι να σου πω ιδιαίτερα», του είπε λιγάκι συναισθαλμένος. «Λέγε», φώναξε βαριεσταμένος ο διοικητής. «Έχεις και εσύ κανένα με χυμοθάνατο στο νοσοκομείο όπως οι άλλοι?» «Όχι, πεθαμένο έχω». Ο Ζήσος χαμήλωσε τη φωνή. «Πέρασε και το καλοκαίρι από εδώ», του είπε. «Με βοήθησες. Πήγα στα Γιάννενα στην αστυνομία για ένα φαντάρο που είναι σκοτωμένος εδώ παρακάτω. Θέλω να ξαναπάω να δω τι γίνεται». Ο αξιωματικός δεν του απάντησε με μιας. Τον κοίταξε λιγάκι με προσοχή σαν να ήθελε να το αναδεικνύσει και μετά του απάντησε ψυχρά.
Μπορείτε να περάσετε κανονικά και με διαβατήριο, κύριε. Από εδώ απαγορεύεται. Να το καταλάβετε μια και καλή. Ξέρεις, απάντησε ο Ζήσος και άρχισε να ξερομπήκει και να χαμηλώνει κι άλλο τη φωνή του. Δεν έχω βίζα. Δεν έχω που να πάω να βγάλω. Δεν γνωρίζω κανένα. Α, άλλες φορές, τόσες φορές περνούσα. Άντε ρε, που δεν ξέρετε ποιο ψέμα να το πείτε, σας είπα κατά ψέματα και το κακό. Αϊ, παράτα μας με τις αηδίες σου. Τι το πέρασε από το σύνολο, ξέφανα το απέλη. Ο φαντάρος τον έσπρωξε για να καταλάβει ότι έπρεπε να πάει να ενωθεί με τους άλλους. Μα υπάρχει κάποιος άνθρωπος σκοτωμένος εκεί κάτω εδώ και 46 χρόνια, του είπε ο Ζήσος απελπισμένος, κάνοντας μια τελευταία προσπάθεια του πως μπορέσει να συνοηθεί, ενώ ο φαντάρος συνέχισε να το σπρώχνει σιγά. Ο Ζήσος σκεφτόταν πως αυτή τη στιγμή πάνω στο 50χρονο μνήμα του φαντάρου η βροχή θα είχε δημιουργήσει μια μικρή λίμνη και η γη θα απορροφούσε σιγά σιγά το νερό σε σφουγγάρι. Οι ρίζες θα αγνούσαν μαζί με το νερό και τις ουσίες από το ανθρώπινο σώμα για να τις μετατρέψουν σε φύλλα που θα τα έτρωγαν τα γύρια. Και αυτά στη συνέχεια θα τα έσφαζε ο πάπους Ζήσος για να θρέψει τα εγγονάκια του να μεγαλώσουν, να πιάσουν τη θέση του Κώστα. Ο φαντάρος πια είχε κλείσει τον κύκλο του στην ανακύκλωση της φύσης και αποτελούσε για αυτή ένα ασήμαντο γρανάζι από το βιβλίο του Τηλέμαχου Κότσια «Βροχή στο μνήμα». Το 1939, στο χωριό μου την Ερυθιάνη, οι Ιταλοί επιστάτες με αρβανούς εργάτες άρχισαν να επισκευάζουν το λογικό άξονα καρκαδιά αλληλόχαστο. Νομίζω ότι δεν έχουν καλό σκοπό αυτοί οι υπευθύνηδες, έλεγε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. Όλη αυτή η κολοσδρίμωξη των Ιταλών δεν μου αρέσει. Κάποια μέρα θα επιτεθούν κατά της Ελλάδας. Αλλά θα το πούνε παπούτσια να μπαλώσουμε. Και βγήκε ο λόγος του. Δεκέμβριος 1940. Οι Ιταλοί με την ουρά κάτω από τα σκέπη άρχισαν να υποχωρούν. Σε λίγο διάστημα προσέξαμε στο χωριό μας να έρχονται πολλοί Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικοί. Το σπίτι του κύριου Ντάρ μετατράπηκε σε στρατηγείο. Στο σπίτι μας δοξενούσαμε κάποια λοχεία από το Άργος της Πελοποννήσου. Ονομαζόταν Θήμιος Πασπαλιάδης. Το σπίτι του Γρηγόρη Σιάνου μετατράπηκε σε φρουραρχείο. Ενώ του χωριανού μας Παντελή Δέδε φιλοξενούνταν ο Γιώργος Ράλης, τότε λοχαγός και αργότερα πρωθυπουργός, και ο Σπύρος Κούρας και ο Θεόδωρος Λανάρας. Αυτό το διάστημα στο χωριό μας φιλοξενήθηκε και η διάσημη Σοφία Βέμπο, που τραγούδιζε ένα βράδυ στο καφενείο Ταμπόρι κοντά στην εκκλησία του χωριού. Την άλλη μέρα βάδισε προς Τεπελένη να εμψυχώσει τους Έλληνες εκεί. Στις 27 Δεκεμβρίου 1940, στο χωριό μας χτυπήθηκε από μια ιταλική βόμβα ο Έλληνας ασυρματιστής Χριστόφορος. Εκατοντάδες κάτοικοι του χωριού και Έλληνες στρατιώτες που βρισκόταν εκεί τον κλάψαν και τον εντάφιασαν στο νεκροταφείο του χωριού. Μετά το 1990, ο τάφος του και κάποιον άλλο Έλληνα φαντάρου με το όνομα Φώτο που σκοτώθηκε στο Παλαιόκαστρο άνοιξαν και τα λείψανα ενταφιάστηκαν ξανά σε επίσημη τελετή. Στο τάφιασμα του ασυρματιστή Χριστόφορου μια χωριανή μου μεριολόγησε. Πού είναι η μανούλα σου νιάτα μας να σε φιλήσει για τελευταία φορά. Σε επιθυμούσε για γαμπρό, αλλά εσύ παντρεύτηκες στην ελευθερία της πατρίδας μας. Θυμάμαι πως κλαίγαμε μικροί και μεγάλοι, χωριανοί και Έλληνες, στρατιώτες και αξιωματικοί. Μιχάλης Μάσιος, Δελιτσά. Το φιλίο του Νοέμβρη έρθαν το ιταλικό πυροβολικό έρθει και εγκαταστάθηκε εδώ πέρα. Πιστοχώρησε το τελικό στρατό. Στις 27 του μηνός, του Νοέμβρη, έγινε η μάχη στο Βοδίνο. Ένας λόχος ήταν ελληνικό στρατό, χωρίς να καταλάβουν καθόλου οι Ιταλοί, πέρασαν τα βουνά
εδώ σε αυτές τα πουράρια, αυτό το πουράρι ήταν το βαρύ πυροβολικό των Ιταλών που έφτανε και στην Τυράχη πέρα, πέρα στην Τοβουνό και στο όλα πέρα. Είχαν τότε τους κάνεις, ήταν 5-4 πυροβόλα βαρέα που τα σέρνανε μετάμιση. Και το απόγευμα, την Παρασκευή το απόγευμα, Παρασκευή το απόγευμα, 27-28 τώρα, πότε πέφτει το Νοέμβρη, παρουσιάστηκαν οι Έλληνες χωρίς να καταλάβουν στο Βοδίνο, οι Ιταλοί καθόλου. Εκεί είχε τότε ανέβει ένας λόχος Ιταλός και δεν ήξεραν αυτοί που τους οδηγούσαν τους Έλληνες, που οι πεπελιώτες δεν γνώριζαν ότι είχαν Ιταλοί. Και τους είπαν πήγαιναν οι Λεβέντικα τους. Εκεί έχασαν τρία παιδιά Έλληνες στο Βοδίνο. Έγινε τρομερή μάχη όμως. Το Σάββατο είχαν ανάποψη. Το Σάββατο του Αγίου. Του Ανδρίου. Του Αγίου Ανδρέα. Ενώ την Κυριακή το πρωί άρχισε η μάχη στο χωριό μας. Άρχισε σε αυτό το μέρο, σε απέδα που το Μαχαλά, όσα πάνω που το λέγαμε Σκούλα, με το σχολείο τώρα, αυτό ήταν ακροβολισμένοι Ιταλοί και μέσα στο χωριό Ιταλοί. Έγινε μια τρομερή μάχη, αλλά δεν είχα μονάχα ένα νεκρό από αυτού πίσω ένα τριαντάφυλλο. Γι' αυτό και πάμε και έγραψε το όνομά του με το αίμα του και λέγει το μέρο εκεί Τρανταφύλλη. Και τώρα σου λέω, πού θα τα πα τα ζώα που θα έρθουν στο Τρανταφύλλη. Ο λαό εδώ πέρα. Κύριε, που είχαμε οι μανάδε μα. Ψωμί, μπομπότα είχαμε τότε σκεπτριά και αυτά βγήκαν στις πόρτες να διώκουν του φαντάρου να φάνε. Μόλις φώναξε κάποια γυναίκα, κοτσαμπίτσα να την λέγαμε, αλήγα του μπίτσι. Ελάτε μόλις δεν έχουν σφαίρες τα παιδιά πάνω, κοπάνησαν οι γυναίκες και πήγαν ζαλωμένες. Άρπαξαν τις κάσες, γιατί τις κάσες τις έφεραν εδώ στο σχολείο. Και εκεί ξεφόρτωσαν με τα μπουλάρια οι Έλληνες και τις πήραν οι μανάδες μας και τις πήγαν τις κάσες απάνω στη ράχη εδώ. Ήμασταν τότε στο δέκτημα με τα ζωντανά μας. Όταν νέο παιδί εγώ, με επιστράτευσαν οι Ιταλοί με 7 μουγάρια και άλλους συμπατριώτες μου. Μόλις περάσαμε τα κοινωνικά σύνορα, μας έδωσαν ένα κουτάλι σούπας με ένα υγρό σαν ρετσινόλαδο. Μας άναψε το σώμα. Ήταν αντιφοβικό υγρό. Σαν φτάσαμε στην Ιερά Μονή της Βελάς, βρήκαμε ένα και μόνο περασμένο ηλικίας μοναχό, ο οποίος μας λέει: «Πού πάτε, ρε παιδιά μου, γυρίστε πίσω, θα σκοτωθείτε. Οι Έλληνες έχουν κλείσει τους Ιταλούς σε τανέλα». Ύστερα από λίγο φτάσαμε στο καρπάκι. Ξεφορτώσαμε τα πυρομαχικά κάτω από ένα δέντρο και πάμε να ξεκουραστούμε. Όταν ύστερα από λίγο περνάει από πάνω μας ένα μικρό καταδυτικό ελληνικό αεροπλάνο. Άφησε πάνω από το δέντρο των πυρομαχικών έναν άσπρο καρνό και έφυγε. Αμέσως μετά από αυτό, οι Ιταλοί μας δίνουν εντολή να απομακρυνθούμε το γρηγορότερο. Τι να σου πω, Μιχάλη μου, σε λιγότερο από μισή ώρα δύο βίδες κάνει. Έγινε του Άγιου. Ανατινάχτηκαν πυρομαχικά άνθρωποι και ζώα. Μετά άρχισε το τουφεκίδι και στο σουρούπομα πέσαν σε μάχη σώμα με σώμα. Τότε από τη μία μεριά ακούγαμε «Αέρα, παιδιά!» και από την άλλη «Μάμα μία!» Πέφτανε οι Ιταλοί και κολοπατιόταν από τους συμπολεμιστές του και όπου φύγει, φύγει. Κοίτα με τι ελληνόβλαχος. «Αέρα, φούσκο στο μπουτ», φώναζαν οι στρατιώτες με φόπλου λόγι. Σαν να τους ακούω τώρα. Σαν να τους βλέπω να ανεβαίνουν στο ύψωμα του Αϊφανάση μέσα στο χιόνι. Εμείς τους βλέπαμε από τα σπίτια. Μας φαίνονταν τότε εμάς ήρωες, ελευθερωτές, θεόρατοι, γίγαντες. Μας φαίνονταν ψηλοί. Μέσα στις χλένες τους, αξίριστοι όπως ήταν, είχαν κάτι που μας συνέπαιρνε εμάς τα παιδιά. Μετά ήρθαν οι αξιωματικοί και εγκαταστάθηκαν στο σπίτι μας. Και δίπλα ακριβώς είχαν το παιδινό χειρουργείο. Έφεραν τους τραυματίες και τους αρρώστους με τα στενοφόρα. Πρέπει να ήταν λεωφορεία που τα είχε επιτάξει ο στρατός. Οι γιατροί μαγείρευαν και έτρωγαν εδώ. Μας έδιναν και εμάς. Και κάναμε μια χαρά. Μετά όμως ήρθαν τα δύσκολα. Έβγαινα πίσω από το σπίτι και τι έβλεπα. Χέρια και πόδια κομμένα που τα έθαπαν σε μια γωνιά. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μα δεν το έβαζαν ούτε οι τραυματίες κάτω, ούτε οι στρατιώτες που είχαν σκορπιστεί σε όλα τα σπίτια. Έκαναν επιθέσεις συνέχεια. Ο λόφος του Αϊθανάση ήταν πολύ σημαντικό σημείο για την πορεία της αντεπίθεσης και οι αξιωματικοί έδιναν συνέχεια διαταγές. Οι στρατιώτες πολεμούσαν και οι γυναίκες του χωριού τους πήγαιναν πολεμοφόδια, φορτωμένα στην πλάτη τους και φαγητό, με πρώτη την αμαλία πίστη. Με τα πολλά, το ύψωμα έπεσε. Οι Ιταλοί έφυγαν και εμείς πανηγυρίζαμε πίσω.
Τιμοστέλης Κουρεμένος, Βιλιαράτη. 27 Έλληνες με γαϊδούρια έφηβοι, όχι άλογα, γαϊδούρια είπα, έπιασαν εκμάλλοντους 4.800 Ιταλούς. Έπρεπε να βλέπατε τι ενθουσιασμό είχαμε. Ο λαός της Φοριτσάς τους περίμενε με τα μπράτσα ανοιχτά. Είχαμε μεγάλο καημό για τους Έλληνες. Χρήστος Πούλιος, Κοριτσά. Στο Πίλιουρι πολέμησε ο Διονύσης Φωτογιαννόπουλος. Τυχαίως γνωριστήκαμε, αλληλοεκτιμηθήκαμε και ανταλλάξαμε αναμνηστικά. Εγώ του έδωσα ένα μπουκάλι τσίπουρο και εκείνος τις αρβίλες του. Φιληθήκαμε και χωρίσαμε. Τον είδα χρόνια αργότερα να παίζει στο Λούνα Πάρκ. Αλλά δεν ξανασυναντηθήκαμε ποτέ με τον Παρπαγιώργο. Είχα γνωρίσει ακόμα τον χειρουργό Αντώνη Καραβασίλη από την Αθήνα και τον επιλοχία Παναγιώτη Κιτάκο από την Κόρινθο. Τι δε θα έδινα να τους ξανάβρισκα. Πύρος Μπολάνος, Χυμάρα. Τον Οκτώβρη του 40 μέρες. Όταν έφτασε ο ελληνικός στρατός, έγινε πανζουρλισμός. Όλος ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με ενθουσιασμό και τους υποδέχθηκε με σημαίες και ζητοκραυγές και τους δώσαμε τρόφιμα. Πάλι στο σπίτι μου ήρθαν οι ανώτεροι Έλληνες αξιωματικοί και ο στρατηγός τους.
περάσαμε πολύ όμορφες μέρες. Σίμος Πόσιο, Αλβανός Μονοθανός, Ερσέκα. Ήμουν τότε παιδί και θυμάμαι τον Έλληνα αξιωματικό που φιλοξενούσαμε στο σπίτι μας. Πρώτα κοιμήθηκε στο χαγιάτι μέχρι να τον πλύνει και να τον ξεψηριάσει η μάνα μας. Θεέ μου, τι ενθουσιασμό είχαμε για τον ελληνικό στρατό όλοι οι κοριτσιώτες, που ήταν αντιφασίστες και δεν αγαπούσαν τους Ιταλούς. Η οικογένειά μου τότε έκανε εμπόριο με τη Θεσσαλονίκη. Όμορφες μέρες που ευημερούσαμε. Νιώθαμε Έλληνες, αν και μόνο η μάνα μου ήταν Ελληνίδα. Πολλοί κοριτσαίοι παντρευόταν Ελληνίδες και πολλοί Έλληνες έπαιρναν γυναίκες από την κοριτσά. Ο στρατός μας μπήκε χωρίς μάχη. Ιταλοί έφυγαν. Η μεγαλύτερη και τελευταία μάχη έγινε στο βουνό Ιβάν. Ακούγαμε τα κατορθώματα του ταγματάρχη Γεωργίου Μπουλούκου, του Περισσαρίου του νεότερου, όπως τον λέγανε, που είχε στις αρχές Νοεμβρίου καταλάβει το Τάλι και αφού έτρεψε στη φυγή τους Ιταλούς, έπιασε και 100 εχμάλωτους. 9 ήταν αξιωματικοί και άφθανε πολεμικό υλικό από τους Ιταλούς που το έβαλαν στα πόδια. Περάσαμε αξέχαστα με τον ελληνικό στρατό και την ελληνική χωροφυλακή. Δεν θα ξεχάσω. Μια μέρα του Γενάρη, 25 Έλληνες στρατιώτες σκοτώθηκαν όλοι. Εδώ, στην πλατεία της Μητροπόλεως, από μια ιταλική βόμβα. Όσο θρηνήσαμε, όπως θρηνήσαμε και τον Απρίλιο του 41, που έφυγε ο ελληνικός στρατός και ήρθαν οι Ιταλοί με τις μηχανές. Τότε ήταν που έγινε και τούτο το αξιοθαύμαστο. Ένας Ιταλός στρατηγός ξεκίνησε μόνος του για την Ερσέκα με ένα τζιπ. Στο βουνό υπήρχε ακόμα ένας ελληνικός λόχος με κανόνι. Λέγανε πως έριξε μόνο 3 βολές. Μία μπροστά, τη δεύτερη πίσω και την τρίτη μέσα στο τζιπάκι και τους διέλυσε. Το τελευταίο τους κατόρθωμα, καθώς τελείωνε σε βάρος τους ένας πόλεμος που όμως τον είχαν νικήσει. Νίκος Μαρκολέτσης, κοριτσά. Ήμουν τότε 11 ετών. Στην Ακροθαλασσιά ήταν ένα πολυβολείο. Υπήρχε μια σπηλιά κατά μέτωπο στην περιοχή Μπριγκάδονε, όπου ήταν το δικό μας πολυβολείο. Πηγαίναμε και μας έδιναν οι στρατιώτες σταφίδες και διάφορες λουλουδιές. Οι Ιταλοί δεν μπόρεσαν να περάσουν. Μια μέρα που επιχείρησαν να περάσουν, άρπαξε το πολυβόλο ένας κριτικός που αγρίεψε. Μας έχωσε εμάς πρώτα στη σπηλιά και μαζί με έναν άλλο γέμισαν τον τόπο νεκρούς και ανθρώπινα πόδια και χέρια και κεφάλια. Ήταν η εποχή που είχε ο Ντούτσε από πίσω και μας έκαναν επίθεση από την Ακροθαλασσιά. Εμείς είμαστε εκεί και βλέπαμε τη θάλασσα κόκκινη με ιταλικό αίμα. Εκείνος ο κριτικός και ένας βοηθός του φέρισαν τους Ιταλούς. Να σας πω, ανταέρθαν οι Έλληνες εδώ, εμείς τους στρέφαμανε. Κοιμώντανε, τους στρέφαμανε, έκαναν πόλεμο στην Καστάνιανη, τους παέναμανε να φάνε εκεί. Παέναμανε, έρθαν εδώ πολύ. Και τους βοηθήσαμανε εκείνο που μπορούσαμανε. Τους βοηθούσαμανε. Και μας έρχονταν κρίματα παιδιά όπου τυραχνιόνταν, αλλά ήτανε το σύστημα τέτοιο να πολεμούνε. Πήγαιναν πέρα του Κρά, στην Καστάνιανη, παένωμαν εμείς με τα γομάρια, με κορομάνες. Με κορομάνες, με φαγιά, παέναμανε. Ύστερα διάβηκαν Ιταλία πάνω, πάνησαν που πάνε, της Καστάνιανης η μάχη μας εμάδισε τη ράχη, λέγανε οι Ιταλοί. Μας εμάδισε τη ράχη. Και ύστερα, άιντε, καλυτέρνη η κατάσταση, καλυτέρνη. Πάνε πολεμώντας αυτοί ως κάτω. Σε το πελένι. Οι Έλληνες, ναι, πάνε πολεμώντας ως κάτω. Ύστερα είχαμε και ένα μπουλάρι
που κουβαλούσαμαν το καλαμπόκι και το δόκαμαν αυτουνώνε. Το πήρανε τον μπουλάρι. Μας έδωκανε, αλλά δεν απερούσαν εδώ. Μας έδωκαν δραχμές. Τους δόκαμαν ένα βράδυ για να φάει το στρατό 14 ίδια κάθε σπίτι για να φάει το στρατό. Τα σφάξαμανε, τα κρεμάσαμανε, τα πήραν αυτοί, τα μαΐρεψανε, τους δόκαμανε και ίδια και έφαγανε και πρόβατα, αλλά πάλι εμείς δουλεύαμανε και αποκτήσαμαν κι άλλα. Είχε κρύο τότε, χιόνια. Ορίστε. Είχε χιόνια τότε, κρύο τότε. Ναι, χιόνι, χειμώνας. Όχι και τύπη, χειμώνας, Οκτώβρης, Νοέμβρης. Ήρθανε, πολέμησανε, ένα χειμώνα πήγανε μέχρι το Τεπελένι. Εκεί γύριζανε με κρυοπαγήματα, με χιόνια, βροχή. Χιόνια, με... Ήμουν τότε 17 ετών. Ο πατέρας μου Έλληνες από την Κοριτσάκα θα σου μητέρα. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τους Έλληνες στρατιώτες που μαζεύτηκαν εδώ μπροστά στη Μητρόπολη μας, τώρα είναι μουσείο, κάπου 20-25 και σκοτώθηκαν όλοι από βόμβα. Μαζί τους και ένας φίλος μου, ο Σημεών Αντώνης. Την άλλη μέρα έφυγα για το χωριό μου για μεγαλύτερη ασφάλεια. Θυμάμαι έναν Έλληνα συνταγματάρι με όνομα της Στέλιο Πινόπουλο. Ρωτά τον πατέρα μου, τι είσαι εσύ, Έλληνας, του απάντησε εκείνος. Εκείνος τράφηκε σε μένα. Εσύ τι είσαι. Κι εγώ τον κραίνω, εγώ είμαι Αλβανός. Κι εκείνος όλο περηφάνεια απαντάει. Κι εγώ είμαι Αλβανός συνταγματάρχης. Κι όλοι λένε στο Σύνταγμα Στέργιος Μπινόπουλος από Νικοφάνη και υπηρετεί στον ελληνικό στρατό. Στο χωριό που με έστειλαν για ασφάλεια ήρθαν Έλληνες στρατιώτες και τους προσφέραμε κόκκινο κρασί. Μας δώσανε σταφίδες. Βγάλαμε και φωτογραφίες. Μας έδωσαν και βιβλία. Ένας μου έδωσε το βιβλίο του στρατή Μυριβίλη, γιατί εγώ το είχα μόνο στην Αλβανική. Ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Τους θυμάμαι πάντα. Σωτήρης Αντώνης, Κοριτσάκη. Ήμουν τότε 21 έτους, από τη Γορατζή. Το χωριό μου είναι από το 126 π.Χ. και μάλιστα σώζονται τα ερείπια του παλαιού οικισμού. Εμείς στο χωριό μας έχουμε και 8χρονο σχολείο και μουσείο της Ξενιτιάς. Οι συμπατριώτες μου της Γορατζής βοήθησαν πολύ τους στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου 40-41, ενώ καμιά 25 άτομα κατέφυγαν στην Ελλάδα. Είχαμε πρωτοστατήσει τότε η βασιλιά Ζόγου με διαμαρτυρίες στην κοινωνία των εθνών, γιατί ο Ζόγου έκλεισε μειωματικά σχολεία. Ήμουν τότε αραβωνιασμένη στη Δεβιτσάνη. Μαζί με τις άλλες κοπέλες, κλέπαμε τσουράκια και φανέλες για τους στρατιώτες μας, που τους φέριζαν τα κρυοπαγήματα. Κάναμε μπάνια στα πόδια, που είχαν κρυοπαγήματα, με ζεστό και κρύο νερό. Εκείνοι οι ταλέποροι φώναζαν, μας έφαγαν τα σκυλιά. Παραστεκόμαστε στους τραυματίες, στα πρόχειρα νοσοκομεία, στα σπίτια, στα χωριά. Πολλές φορές τους παρηγορούσαμε που ψινόντουσαν στον πυρετό, σαν μανάδες και αδελφές τους, και τους χαϊδεύαμε τα μαλλιά. Κι ας ήμασταν κορίτσια. Εκείνες τις ώρες, ποιος τα σκέφτονταν αυτά. Μόνο την Ελλάδα και την νίκη σκεφτόμασταν. Γαρούφο Πάσχου, Δερβιτσάνη. Πρώτα ήρθαν οι Ιταλοί, το 1939. Όταν μπήκαν οι Έλληνες στρατιώτες στον Λόγο, από τον Μωράβα και τον Ιβάν, ήταν μεσάνυχτα. Χτυπούσαν οι καμπάνες και ο κόσμος βγήκε όλος έξω φωνάζοντας. Ζήτω, ζήτω! Κάτω Ιταλή, κάτω ο Μουσολίνη! Και έσπασαν τη φωτογραφία του που βρισκόταν εδώ, στον χώρο της Μητροπολιτικής Πλατείας. Ήταν ένας φοβερός χειμώνας με πολύ χιόνι στα βουνά. Ακολούθησαν το στρατός του Πόβραντες στη Χυμάρες του Άγιου Σαράντα, στο Αργυρόπαστρο. Με πήραν στη δούλεψή τους 2 μήνες. Είχα και στρατιώτη πρώτο ξάδελφο και κουνιάδο. Ο Μανώλης Τσίτος ήταν ο ξάδελφός μου και ο Σταύρος Νόβας ο κουνιάδος μου. Δούλεψα με πολλούς στρατιώτες. Θυμάμαι τον Μαρίνο. Θυμάμαι και τον ταγματάρχη Μπουλούκο, η Βελισάριο όπως τον λέγανε. Για τα κατορθώματά του στο Ιβάν.
περάσανε όμορφα με τους Έλληνες στρατιώτες. Την ημέρα που έφυγαν, μου πλήρωσαν πρώτα τη δουλειά μου. Ήταν αληθινά εντάξει, άνθρωποι, και πειθαρχημένος στρατός. Αναστάσιο Σαμαράς Κοριτσάκ. Εδώ έγινε η πρώτη μάχη στον ομό Αρχιεροκάριστο. Ο ελληνικός στρατός, αφού πέρασε τη Μεθόριο από τα Καβιάκια η Νικόλα, προχώρησε προς την περιοχή της Άνω Δρόπολης στις 1 και 2 Δεκεμβρίου. Από εκεί που βλέπετε είναι το βουνό Βουδινό. Εκεί εγκαταστάθηκε η ελληνική πυροβολαρχία και έβαλε με καταιγιστικά πυρά ενάντια των Ιταλικών θέσεων απέδω στο ύψωμα του Άη Θανάση. Το ελληνικό πεζικό πέρασε τις βουλιαράτες και επειδή είχαν τελειώσει τα πυρομαχικά, τους όρμησαν με εφόπλου λόγχη. Οι Έλληνες χωρίς πυρομαχικά και οι Ιταλοί οπλισμένοι να τρέχουν να σωθούν φωνάζοντας «Buono Greca», «Καλοί Έλληνες». Και όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Όμως, από λάθος φωτοβολίδα, το δικό μας πυροβολικό χτυπούσε τους Έλληνες. Γρήγορα διορθώθηκε η παρεξήγηση με άλλη λευκή φωτοβολίδα. Είχαμε όμως 18 νεκρούς και 22 τραυματίες. Αλλά οι τραυματίες δεν ήταν απογοητευμένοι. Αντίθετα, είχαν πολύ ενθουσιασμό και φώναζαν «Η νίκη είναι δική μας! Οι μακαρνάδες δεν θα νικήσουν!» Πολλά σπίτια είχαν μετατραπεί σε νοσηλευτικούς θαλάμους. Όπως για παράδειγμα το σπίτι του Γρηγόρη Γκάστρα. Έβαλε την οικογένειά του σε ένα δωμάτιο και τ' άλλα τα μετέτρεψε σε νοσοκομείο. Έβαλε γύρω στους 200 τραυματίες. 8 πέθανε. Θυμάμαι έναν τραυματία, τον Βαγγέλη Παναγιώτου. Πέθανε στο σπίτι του Κώστα Λίτσι και ζήτησε να τον βάλουν στον οικογενειακό τάφο τους. Ο Κώστα Λίτσις σεβάστηκε την ευθυμία του παλικαριού. Στέφανος Μπότσολος, Μπουλιαράκη. Όπως κύριος ο Θεός ημών, τάξα πιάσα από τον έντ, τα ειδίκια να πάγονται. Τα λέτε ότι ούτε βασίλιαν των ονών, τα ψαμαρτιών παραστώ το αθανάτο, βασιλίκια το ημών ετσό μετά του Κυρίου δέσομεν. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση, τες πιέσου νημένων των δούλων του Θεού, των υπερπίστεως και πατήδος, αγωνισάν των αξιωματικών και οπτών. Χριστέ ο Θεός ημών και δόξα να φέρουμε, το Πατρί, το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο χωριό το δικό μας ήταν κάποιο νοσοκομείο, παιδινό νοσοκομείο. Αυτοί που υπέκει από τα τραύματα που έρχονταν από τα Πελένη, από το Πρεμετή, από αυτά, επέθνησαν εδώ πέρα και το χωριό με τον παπά του χωριού του έρχονταν και τους ενταφίαζαν εδώ πέρα. Την κατάσταση αυτά τα ονόματα τα είχε ένας Δημήτρη Μπάκος, ως το 1967. Το 67 τα παρέδωσε σε μένα τα ονόματα αυτά και το νεκροταφείο αυτό οι κομμουνιστές το διάλυσαν, δεν είχαν φύγει απολύτως τίποτες. Το 1991 το χωριό μαζεύτηκε, έχτισε τον αυλόγυρο αυτό που βλέπετε και το οικόπεδο αυτό ανήκει στην εκκλησία του χωριού μας και το εικόνισμα αυτό το έφτιαξε το χωριό και μέχρι σήμερα διατηρείται από το χωριό. Καμιά βοήθεια δεν δόθηκε από το ελληνικό κράτος για να φτιαχτεί αυτό το νεκροταφείο ακόμα σήμερα. Πολλοί έχουν έρθει και έχουν δώσει υποσχέσεις για το νεκροταφείο αυτό, αλλά δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Το καλό είναι να μαζευτούν τα οστά από όλα τα βουνά, γιατί εδώ στα βουνά τα δικά μας είναι πολύ σκορπισμένοι και προπαντός στο βουνό του Γεργουτσαντιού. Εκεί είναι πολύ. Είναι και εδώ στο βουνό που ανήκει στον Τριάνο. Εκεί πέρα είναι και αυτού πολύ νεκροί. Στις 21 Δεκεμβρίου, 80 Έλληνες ήρθαν από το βουνό στη Μάγια του Λουτζίου, στην τοποθεσία Άμπυλος. Ήρθαν στο σπίτι μου έξω από τη χυμάρα, δύο φαντάρι και ζήτησαν νερό. Τους δώσαμε ρακί και φαΐ, κρασί και όλα τα καλά. Το βράδυ-βράδυ πήγαμε μαζί στο λόγο και αντάμωσα με πολλούς αξιωματικούς σε ένα σπίτι. Με ρώτησαν πληροφορίες για τους Ιταλούς, που ήδη είχαν φύγει από τη χυμάρα και ήσαν στο χωριό βουνό. Τους έδειξα όλα τα μέρη και περιέγραψα κάθε λόφο και ράχη. Αντρέφορα, Σκουταρά, Λέρζα, Μάγια, Τρετσίκα, Βουνό του Πύλουρα. Με ζήτησε για οδηγό ο Ταγματάκης. Είπα ότι δεν είχα ρούχα και μου δώσαν χρένη και ένα μάλιχο.
Το βράδυ κάτω από τη μύτη των Ιταλών ανεβήκαμε στην Άνω Χυμάρα και όλοι πήγαμε στην εκκλησία Άγιοι Πάντες και προσκύνησαν οι στρατιώτες. Οι χωριανοί μας τους έδωσαν νερό και πηγανίτες. Νερό κυρίως ήθελαν οι στρατιώτες. Είχαν λυσάξει για νερό. Βρήκαμε τον Σπύρο Παπά, θυμάμαι, που είχε κάνει στην Ελλάδα και αποφασίσαμε επίθεση τα ξημερώματα, 3 ώρες νύχτας. Λοχαγός ήταν ο Παπαδόπουλος. Κάναμε την επίθεση στο μέτωπο Σκουταράκι και το πήραμε. Πιάσαμε και 13 εχμαλώτους. Ξημέρωσε και μας έκαναν αντεπίθεση οι Ιταλοί και μας γύρισαν πίσω. Από προδοσία όμως ήταν κάποιος ντόπιος ονόματι Καραγεωργίου που ήταν Ιταλός και έκανε τον Έλληνα. Αυτός πρόδωσε στους Ιταλούς ότι είμαστε μόνο λίγοι. Γιατί όταν πυροβολούσαμε τα όπλα μας έκαναν ένα χαρακτηριστικό ήχο σε 2 χρόνους, πιμ-παμ, και μας νόμιζαν πολλούς. Το μεσημέρι ήρθε βοήθεια από τον Ταγματάκη, από το χωριό Κούβες, ο οποίος είπε, «Παιδιά, σε 3 μέρες πρέπει να μπούμε στον αγώνα. Θα ρίξουμε και φωνάζοντας αέρα θα τους πάρουμε». Όπως και έγινε. Και ξαναπήραμε το σκουτάρι και πιάσαμε εχμαλώτους. Νέστορ Μπελέρης, Χυμάρα. Οι Ιταλοί πέρασαν με τις μηχανές και έπιασαν το βουνό Λεπέτσι. Οι Έλληνες βρισκόντουσαν στο δέμα. Δεν ξαναγύρισε κανείς Ιταλός. Πήραμε χαρούμενοι στα σπίτια μας τους Έλληνες φαντάρους και μοιραστήκαμε το ψωμί μας. Ύστερα, οι Έλληνες τράβηξαν προς την κλεισούρα και μάθαμε με χαρά ότι την πήρα. «Έπεσε η κλεισούρα! Έπεσε η κλεισούρα!» λέγανε στους δρόμους και χόρευαν από χαρά. Η οικογένεια τάσε τη σκοπιμή. Thank you.
ήμουν σπίτι μου. Ήρθαν τα παιδιά μας, οι Έλληνες στρατιώτες. Βγήκαν οι δικοί μας στη Ράχη και οι Ιταλοί έφυγαν. Ήσαν 4-5 στρατιώτες. Φάγαμε, τραγουδήσαμε. Το πρωί οι Έλληνες άρχισαν να χτυπούν. Οι Έλληνες έτρεχαν μάγια σε μάγια, βουνό σε βουνό και πήραν στο κατώδι τους Ιταλούς. Αν δεν ήταν εκείνος ο προβότης, ο Καραγεωργίου, να πει πως οι Έλληνες ήταν λίγοι, οι Ιταλοί δεν θα έκαναν αντεπίθεση. Θυμάμαι που σκοτώθηκε ένας αξιωματικός. Ταγματάρχης ήταν, ο Χατζηπαναγής. Οι γυναίκες κουβαλούσαν πολεμοφόβια και οι άνδρες αιχμαλώτους. Πήγαμε όλοι στο μέτωπο να κουβαλήσουμε τρόφιμα και πολεμοφόβια και τραυματίες, να τους φέρουμε στα σπίτια μας. Όταν μας χρειάζονταν, μας έπαιρνε η χωροφυλακή και τρέχαμε να βοηθήσουμε. Φίλιππος Ρόντος, Χυμάρα. Χαρήκαμε, λες. Χαρήκαμε, αλλά ξέρεις τι μας έλεγε ένας δάσκαλος. Εκείνος είχε τελειώσει στην Κωνσταντινούπολη, στο μεγάλο γένος σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Του λέγαμε εμείς, «Βαρβασιλιάνη, κύριε, έρθαν οι Έλληνες». Χορεύαμε εμείς, γυαλούσαμε. Ύστερα κάναμε και την τελετή στο νεκρισιά Όξο, εκεί στο νεκροταφείο Όξο. Και απ' εκεί ύστερα έρθαμε εδώ, στο κέντρο, μισοχώρι που το λέμε εμείς εδώ. Συνέχισε η γιορτή ως το βράδυ. Ο χορός. Ο χορός. Και ο δάσκαλος τι είπε? Είπε ότι μη χαίρεστε ακόμα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ο ελληνικός στρατός πέρασε το βουνό Μπουραζάνι και έφτασε στο χωριό Καρδικάκι. Εκεί έγιναν οι πρώτες σκληρές μάχες και ο ελληνικός στρατός προήλασε δεσόντας Κομικίου. Και αφού πέρασε το βουνό Πόστενα της περιοχής Φράσερη, κατέβηκε στην κοιλάδα της Πρεμετής και ύστερα Κλεισούρα ως τα Τρία Αυγά. Γεωργιν είναι Αλβανός Ορθόδοξος Λεσκοβίκη. Στρατηγοί Τσολάκογλου, Δεμέστιχας και Κοσμάς ήρθαν στην Τερβιτσάνη που βρισκόταν το ελληνικό αρχηγείο των επιχειρήσεων στην Αλβανία. Υποδεχτήκαμε τους στρατιώτες σαν αδέλφια μας. Καθώς φεύγανε τους αποχαιρετούσαμε. Ώρα καλή σας, μάτια μας, και η Παναγιά κοντά σας. Δώσαμε ό,τι είχαμε, μάτια μου, για τους φαντάρους μας. Μοιραστήκαμε το ψωμί μας, τους πλέκαμε τσουράπια και φανέλες. Μας χάρισαν ό,τι περιμέναμε χρόνια, τη λευτεριά μας. Γιατί να μας φύγουνε? Γιατί να χάσουμε ένα πόλεμο που είμαστε νικητές? Χρόνια τα παιδιά μας τα διαβάζαμε τα ελληνικά βιβλία. Κρυφά. Τη Μητρούλα Μαλούκα, Δερβιτσάνη. Στις 15 Δεκάτου του 40 ήρθε το 6ο Σύνταγμα Κορίνθου. Το ξημέρωμα της 16ης πήγαμε στο μέτωπο. 3 η ώρα το πρωί στα Σκουταρά. Ο πρώτος νεκρός ήταν ένας πλήρης του 10ου λόγου του 6ου Συντάγματος. Ο διοικητής του λόγου, ο Καποσέας, τραυματίστηκε. Ήμουν οδηγός του 10ου λόγου. Ο Δημηρίτης λεγόταν Κατοχιανός, από την Κόρινθο. Μετά τη μάχη πήραμε τα Σκουταρά. Ο λόγος διαλύθηκε από τις φοδρές μάχες και ήρθε ενίσχυση ο ένατος λόγος. Την ίδια μέρα, δηλαδή την 16η Δεκεμβρίου, ήρθαν 2 ρεπόρτερ από την Αθήνα στο μέτωπο. Ένας άντρας και μια γυναίκα. Οι Ιταλοί είχαν πολλά θύματα. Εγώ ήμουν εκείνος που γλίτωσα το 10ο λόγο, γιατί ήμουν ο πρώτος που είδα την Ιταλική Ευρωστοφυλακή, καθώς διαλύθηκε η ομίχλη. Αμέσως αρχίσαμε πρώτη το πύρ. Σίμος Λυκόκα, Χυμάρα. Ήμουν τότε παιδόπουλο. Ήταν 27 Οκτωβρίου και είχε κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος. Με έδιρε μάλιστα ένας Ιταλός αστυνόμος γιατί κυκλοφορούσα έξω. Στο χωριό υπάρχει ένα αλβανικό σύνταγμα. Ένα ιταλικό στο χωριό Μπότιστα και ένα μεικτό ιταλικό με αλβανούς εθελοντές στο χωριό Ζερβάτι. Οι Ιταλοί φαντάροι, πολύ πριν πει ο Μεταξάς στο όχι, ήξεραν ότι θα γίνει πόλεμος. Την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, οι Ιταλοί στο καφενείο του χωριού έλεγαν «Domani abbiamo guerra». Αύριο αρχίζει ο πόλεμος.
Το βράδυ θα πιούμε καφέ στα Γιάννενα και μεθαύριο στην Αθήνα. Υπήρχε στο χωριό και μυστική ιταλική αστυνομία που επέβαλε περιορισμό στην κυκλοφορία. Στις 28 Οκτωβρίου το πρωί άρχισαν τα κανόνια και όλα τα πυρά κατά της Ελλάδας και ιδίως στο Αργυροχώρι που υπήρχαν μερικά ελληνικά ψευτοπροχώματα. Σε μια ώρα οι Ιταλοί είχαν μπει στην Ελλάδα. Ένα-δυο ελληνικά αεροπλάνα όμως μπήκαν μέσα και ανατείναξαν τη γέφυρα της Καλοριτσής ανάμεσα κακαβιά βουλεράτες, εμποδίζοντας τους Ιταλούς να πιούνε τον καφέ τους στα Γιάννενα. Το χωριό μας ήταν κέντρο στάθμευσης και έφεραν και βερσαλιέριδες, πουλί σαν η εκλεκτή του Μουσολίνη. Αλλά ως τις 20 Νοεμβρίου οι Έλληνες καθήλωσαν τους Ιταλούς. Στις 29 Νοεμβρίου μάθαμε ότι οι Έλληνες κατέλαβαν το Βοδίνο. Ακούγαμε τον πόλεμο και νομίζαμε ότι ήταν στο Καλπάκι. Στις 30 πήραν τη Βόλιστα και την 1η Δεκεμβρίου εμάς, ξημερώνοντας έτσι η πιο χαρούμενη Κυριακή της ζωής μας. Παρόλο ότι το βουλιαράκι ήταν οφειρωμένο εμπρός και πίσω, με εκείνο το αέρα και φούσκωση στον κούτι των τζολιάδων πήραμε στο κατόπι τους οπλισμένους Ιταλούς χωρίς πολεμοφόδια και μόνο με τη λόμχη εκείνη. Θεέ μου, τι αξέχαστη μέρα. Θυμάμαι δύο ιταλικά τάγκς που ήρθαν να χτυπήσουν πισόπλατα τους Έλληνες. Τι το ήθελαν οι ευλογημένοι. Παρακολουθούσαμε τους Έλληνες στρατιώτες να κατεβαίνουν την όχθη και να ρίχνουν κουβέρτες στις ερπίστριες. Αυτό ήταν. Μπλοκάρανε και εχμαλώτησαν το ένα το άλλο. Πρόφθεσε και γύρισε πίσω. Γιάννης Γιάτης, Μπουλιαράτη. Η Ιταλία είχε να κάνει επίθεση ενάντια της Ελλάδος. Έτσι και το τάγμα το δικό μας να πάρει μέρος υποχρεωτικά μαζί στο. Πήγε σε ένα σύνταγμα ιταλικό. Και εμείς η τύχη δική μας ήταν να πάρουμε μέρος θέλοντας με θέλοντας να πολεμήσουμε και εμείς ενάντια στα αδέρφια μας, της Ελλάδας. Υποχρεωτικά έπρεπε να πάμε, γιατί είχαμε θετία που έπρεπε να την κάνουμε, να την περιτήσω. Εμείς όπου ήμασταν σαν νεοδοτικοί και Έλληνες δεν είχαν εμπιστοσύνη να μας βάλουν μπροστά στο λόγο. Και μας έλαβαν υπηρεσίες στα μετόπιστα. Μεταγωγικό, εφοδιασμό. Αφού έρθει δύναμη μετά στο Καλπάκι, ο ελληνικός στρατός έκανε έφοδο και τους έβαλε αμπροστά. Εμείς που ήμασταν 5-6 παιδιά από το χωριό, καταρθώσαμε να το στάσουμε και να μείνουμε στα σπίτια μας και να βοηθήσουμε μετά τον ελληνικό στρατό. Ο ιταλικός στρατός είχε χάσει πλέον το ηθικό του. Δεν ήταν σε θέση πολέμου. Διότι οι μισοί Ιταλοί έβγαιναν τις φωτογραφίες από τα πορτοφόλια τους που είχαν τις οικογένειές και τα παιδιά τους, έκλαιγαν και τα χτίζαν. Δεν ήταν το πολέμο τρόπο. Γνώρισα τον πυροβολητή Κωστάκη. Ήταν μεγάλο κανόνι. Υπηρετούσε στο Κυπαρό το 1913. Ήμουν τότε 10 χρονών και τον είχα ακούσει σαν θρύλο. Ήταν ο τρόμος των Ιταλών. Ήταν περίεργη η στάση των Ιταλών. 3 του 10 έριξαν μια μέρα οι Έλληνες και οι Ιταλοί έφυγαν. Χρήστος Βάρθης, Χιουμάρα. Είμαι από εκείνες που βοήθησαν τον ελληνικό στρατό. Κάποτε χάρτησα και έγραψα όλο το ιστορικό και το πήγα στην πρεσβεία μας, τα τήραμε. Αρρώστησα, παιδάκι μου, 8 μήνες και ξέχασα ημερομηνίες και ονόματα. Δεν ξέχασα όμως ποτέ τους Έλληνες, που τρέχανε σαν τα ζαρκάδια, που πολεμάγανε σαν τα λιοντάρια. Το είχαν βάλει ντέρτι να νικήσουμε. Τους βλέπαμε καθώς δύο γυναίκες είχαμε ζαλωθεί τα 7 παιδιά μας και 11 νοματέοι ξεκινήσαμε για τη Χιμάρα. Να γλιτώσουμε από τους Ιταλούς που σκότωσαν τον Βουνιάδο μου. Μετά περάσαμε με τους Έλληνες στην Κέρκυρα. Αλλά όταν γυρίσαμε, οι Ιταλοί είχαν πάρει ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Ρακί, ρούχα, λάδι. Κι ύστερα κάψανε και όλο το χωριό. Ελένη Λάβουρη, τριμάδας. 5 Έλληνες βγήκαν στη Ράχη. Άκουσα τις ντουφεκές γιατί φύλαγα τα ζωντανά. Οι Ιταλοί έφυγαν χωρίς να ανοίξουν πυρ. Όπου φύγει, φύγει. Η πρώτη μάχη έγινε στο βουνό Ρότια. Η δεύτερη στα βουνά Σκουταρά, όπου και παρέμεινε το μέτωπο. Εκεί σκοτώθηκαν πολλοί.
Εκεί σκοτώθηκε την πρώτη μέρα στο 613 ίσωμα ο Παπαδόπουλος. Νέστορ Μπολάνης, Χιμάρα. Η μπαλάντα του σκοτωμένου στρατιώτη. Κημητήριο των Ελλήνων σκοτωμένων στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Χρόνια ολάκερα, κρυφά, οι δροπολίτησες έβαζαν στεφάνια και άναβαν κυριά πάνω στους τάφους. Βαρύς χειμώνας ήταν η γέ. Το χιόνι ως το... Θρυνούσα εγώ στον τάφο σου και πλάι μια τριγώνα. Η μάνα σου να είναι μακριά. Και τι μπορεί να κάνει. Στη θέση της μανούλας σου, σου πλέκω εγώ στεφάνια. Και κάθε νύχτα με κερί, λιώνει στην κεφαλή σου. Έρχομαι και τα ανάβω εγώ, λεβεντονιέ. Κοιμήσου. Ας μην το ξέρει η μάνα σου. Δω κάτω στην κοιλάδα, θρυνούμε εμείς για τα παιδιά που χάθηκαν, Ελλάδα. Και κάθε άνοιξη σαν μπει, αλήθεια είναι μυστήριο, να δεις τις δροπολίτισες βουβές στο κημητήριο. Να συντηρούν τους τάφους σας στα νηφικά ντυμένες, σαν αν θεές φανταφτερές, αρχαίες αραδιασμένες. Πέρασαν χρόνια δίσεκτα, με χήμαρους πελάκους, και κανενός δεν το έλεγα, γιατί είχε βρει κολάκους. Με το Βαγγέλιο των Ανθών καθάνοιξη, παιδί μου, περνούσα μπρος σου κέψελα τον εθνικό μας ήμουνο και έλεγα, θα έρθει η Ανάσταση στον τάφο σου τα βράδια. Δεν μας ξεχνάει η Πολύπαθη, η μάνα μας Ελλάδα. Νίκος Κοτσαλίδας, Άνω Λεσινίτσα, Αγή Σαράντα. Στις περήφανα πουλάκια, πολλοί δε πιτσανιώτες ακολούθησαν το ελληνικό στρατό στο Αργυρόκαστρο.
Δεν υπήρχε Έλληνας μειονοτικός στην Αλβανία που να μην βοήθησε τον ελληνικό στρατό. Από τη Δερβιτσάνη, ο στρατός διοικούσε όλο το αλβανικό μέτωπο. Εδώ ήρθε ο διάδοχος Παύλος. Άλλωστε, τα σπίτια στη Δερβιτσάνη φιλοξενούσαν αξιωματικούς και στρατιώτες. Το σπίτι του Νονταρού ήταν το στρατηγείο. Το σπίτι του Μέτσι ήταν το γραφείο διεκπεραίωσης. Στο σπίτι του Καρατζή έμενε ο επιτελάρχης Ιωάννης Κανέλης, από τον οποίο έπαιρνε οδηγίες ο δερβιτσανιώτης λογαγός Μίτσος Πάσχος, που πολέμησε στην Κλεισούρα και αργότερα τον έθνιξαν Ιταλοί στη θάλασσα μαζί με τους καλύτερους αξιωματικούς, ενώ τους πήγαιναν εκμάλωτους στην Ιταλία, γιατί φοβόντουσαν την αντίσταση. Στο σπίτι του Πάδου Ντέντε έμενε ο Γεώργιος Ράλης, τότε αξιωματικός και αργότερα πρωθυπουργός της Ελλάδος. Σε όλα τα δερβιτσανιώτικα σπίτια έμεναν αξιωματικοί και φαντάροι, γιατί ένιωθαν ζεστασιά και σιγουριά. Πρώτα ήρθε ο Τσολάκοβλου, αργότερα ο στρατηγός Δεμέστιχας και τελευταίος ο στρατηγός Κοσμάς. Η αγάπη μας για τον ελληνικό στρατό δεν μετριέται. Ήταν παραπάνω από αδερφοσύνη. Ήταν μαζί και ευγνωμοσύνη. Ο Γιάννης Κοκάρης τον σύλλευε στο σπίτι του πάνω από τρεις μήνες το στρατιώτη Παναγιώτη Σκαρμούτσο από τη Λαμία. Θυμάμαι τον Σπύρο Μέτσι που ήταν αξιωματικός και ήρθε από Αθήνα με μυστική αποστολή να συλλέξει πληροφορίες στρατιωτικής φύσεως. Και μάλιστα ζήτησε μια άδεια να πάει στην Κλεισούρα δίθεν να αγοράσει ρακί. Πολλούς Έλληνες φιλοξενούσε ο Νάστος Μήλος, ενώ στον Τέλη Μήλο έμενε ένας ταγματάρχης που έβγαινε όλη τη νύχτα και πήγαινε στο μέτωπο. Όλοι τους ήταν πολύ πειθαρχημένοι στρατιώτες. Θυμάμαι μια μέρα που βομβάρδισαν τα ιταλικά αεροπλάνα και ο ασυρματιστής Λοχίας Χριστόφορος σκοτώθηκε πάνω στη νητιά με τον ασύρματο στον ώμο, αφού έδινε τα τελευταία σήματα. Τον θάψαμε αγκαλιά με τον ασύρματό του στο νεκροταφείο μας. Αλλά εκτός ότι είχαν στα σπίτια τους οι δερβιτσανιώτες τους στρατιώτες, έκαναν και ό,τι μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν. Ο Γιάννης Τσούκλος έφτιαχνε στον αργαλιό διάφορα ρούχα για τους στρατιώτες. Η μάνα του Τσόλου έβγαλε την κολοκυθόπιτα μισοψημένη από το φούρνο για να φάνε οι στρατιώτες. Τα μικρά παιδιά της Δερβιτσάνης κουβαλούσαν κλαδιά από τα πλατάνια του βουνού για να σκεπάσουν οι στρατιώτες τα πυροβόλια, να μην τα βλέπουν τα εχθρικά αεροπλάνα. Κώστας Μέτσης, Δερβιτσάνη. Οι Έλληνες εδώ πέρα έρθαν το 1940, ακριβώς στις 6 τα Νικολάου. Τέτοια ώρα και λίγο αργότερα, ήταν και μια ψιλοβροχή. Εγώ στη γειτονιά μου με τις μερικές γειτόνες της εκεί πέρα, μας έχουν βάλει και έχουμε προσπαθήσει και έχουμε φτιάξει ψωμί από εκείνο οικονομικό ρεζέρβο για ψωμί. Για να τους τροφοδοτούσαμε. Έφανε αυτή. Ο παππούς μου ήταν από κέντρα σε ένα μέρος από εκεί. Επάνε προτού δύο μέρες και του λένε «Παππού μη φοβάσαι». Πήγαινε στην κόρη σου με μια χλέμη που έγραφε «Ζήτω Ελλάς». Την είχαν σκεπασμένη. Να πάνε πάνω στο βουνό, να τροφοδοτήσουν το βουνό με λίγο κρασί που είμαστε κρυωμένοι και λίγο ψωμί. Έχουμε τη γέφυρα του Αρίνηση, όπως λέγεται αυτού, η μεγάλη γέφυρα, κομμένη. Μετά από 4-5 μέρες θα μας έρθει φαΐ. Και θα δώκουμε κι εμείς ακόμα και σε σαν μια μικρή προσπάθεια. Και αυτό έκαναμε. Μαζευθήκαμε στη γειτονιά μας, ήταν γεωργικά τα σπίτια. Εμάσαμε τη θροφή και αύριο τροφοδοτήσαμε τα παιδιά όσο μπόρεσαμε. Μετά έφυγαν απ' εδώ και πάνε στο Αργυρόκαστρο. Από το Αργυρόκαστρο σε κάθε χωριό όσο φτάκαν στο Τεπελιένι. Μόνο που ήμουν 7 χρονών θυμούμαι καλά. Ξύπναγα από τη μάνα μου. Ήρθε ο ελληνικός στρατός. Οι αδελφές μου, η Κλεοπάτρα και η Όλγα, έβαζαν την ελληνική σημαία στο παράθυρο του Νοντά. Μου δέσαν και εμένα στο χέρι την ελληνική σημαία. Βγήκα έξω. Βλέπω στους τέφους, του Μπελάς, του Γκάτους, του Κοντέλας, όλα τα σπίτια είχαν αναρτηθεί με διάφορους τρόπους οι ελληνικές σημαίες και όλα τα παιδιά είχαν στο βρακείο να έρθουν στην ελληνική σημαία. Προχωρούσαμε προς την εκκλησία. Ακούστηκαν νεϊκοί πυροβολισμοί. Ο ελληνικός στρατός είχε φτάσει στην Αγιοσάβα. Τότε ο κόσμος αμελήσει ξεκίνησε τρέχοντας να ανταμώσει τα παλικάρια τους Έλληνες φαντάρους
που μάχονταν γενναία για ελευθεριά εναντίον στους κατακτητές. Σε λίγο η γραμμή του στρατού διαλύθηκε. Εκεί γινόταν χαμός, θα ρίξει προς πανηγύρι. Έγινε ένα πλήθος ενωμένο με αγκαλιές, φιλιά και χαρές μεγάλες. Κι έτσι φτάσανε μέχρι την εκκλησία στο κέντρο του χωριού. Οι Ιταλοί πανικόβλητοι κρυφτήκαν στις καλύβες. Το μόνο που ακόμα δεν ξέρω είναι ποιος προετοίμασε όλη αυτή τη μεγαλειώδη υποδοχή του ελληνικού στρατού. Όλοι λένε πως ήταν αθόρμητος αποτέλεσμα της αγάπης του κόσμου για τα δεύτερα έθνια του. Μ' όλα ταύτα, οι σημαίες της βραχίωνας των μαθητών και άλλα θα πρέπει να είναι έργο των τιμημένων δασκάλων Μίλτου Πάλα και Παναγιώτη Ζέρβα. Θόδωρος Βεζιάννης, Χλωμό Πογονίου. Θυμάμαι τον ελληνικό στρατό. Πέρασε όλος από το σπίτι μας και η μάνα μου που φούρνιζε τους έδωσε ψωμί. Είχαμε πολλά γίδια και μαγαζί. Κάναμε ολόκληρο καζάνι κρέας με φασόλια και τα δίναμε από αγάπη στους παντάρους, γιατί ο πατέρας μου είναι από το Σούλι. Ένας αξιωματικός από την Κρήτη, Μανώλη Ζαΐμη τον λέγανε, με τον αδελφό του Φαντάρο, τον Μίτσο, έμεναν στο σπίτι μας. Ο πατέρας μου, 6 μήνες που έμεινε εδώ ο στρατός, άφησε τη δουλειά του και έκανε τον οδηγό στο στρατό, δείχνοντας τους δρόμους και τα υψώματα. Έναν Έλληνα φαντάρο τον έθαψε ο αδελφός μου. Ήρθαν οι δικοί του και τον πήραν μερικά χρόνια πριν. Είχαμε βάλει σημάδια στον τάφο και τον βρήκαν. Στην αρχή ταΐζαμε εμείς τους στρατιώτες. Μετά ταΐζαν εκείνοι εμάς. Αντιγόνη Γάσιο, Πρεμετή. Οι Ιταλοί μας πήραν στις 19 το δεκάτου του 40 στη φυλακή. Δεμένους στα αυτοκίνητα και μας μετέφεραν στην Αυλώνα. Ένας Ιταλός παπάς μας λειτουργήσε. Εγώ γλίτωσα, τους άλλους τους εκτέλεσα. Έχω ένα βρελό που γράφει. Πατούλα Νούρη, Εμίλ Πάργο, πρώτος λόγος, 8ο τάγμα, μηχανικού. Το βρήκα στο μέτωπο, σε έναν νεκρό Έλληνα στρατιώτη. Τον έθαψα και από τότε το έχω πάντοτε μαζί μου. Εμείς το λέμε Ματρίκολο, Παύλος Κέσσαρης, Χιμάρα. Όταν αξιοχωρούσαν οι Έλληνες, ένας μου έδωσε αυτό το σταυρό μου, ένα σημαίνιο λεπτό κόσμινο, γιατί του κουβαλούσαμε πολεμοφόδια στο μέτωπο. Και μου είπε, αν καμιά φορά με χρειαστείς, να μου στείλεις κάποιον με αυτό το σταυρό και εγώ θα σε βοηθήσω. Δυστυχώς, η φωτογραφία του κάηκε και έτσι δεν θυμάμαι τα αρχικά του φαντάρου. Ζωήτσα τενελάρη, Χιμάρα. Μη με πας προς το σύνορο όταν βραδιάζει. Μη με πας. Εκεί που ο θάνατος με τα μαύρα του χτένια χτενίζει τα μαλλιά μας. Δεν επιθυμώ να συναντήσω τις μαύρες σκιές των φαντάρων, ούτε το ύπουλο φως των ματιών τους που χάσουν ηγέτη ο θάνατος με αιχμηρές ξυπολόγχες στην νεκρή γης, βρεσκοσκέπαστος τάφος. Δεν επιθυμώ να αντικρίσω τα κυτρινοκόκκινα τοπία που βλασταίνουν στο αίμα. Μη με πας προς το σύνορο. Εκεί που οι εποχές του χρόνου μπερδεύονται και πληγιάζουν και ο ήχος ενός εντόμου στις νύχτας στη Γαλήνη κρούει θανάσιμα μηνύματα. Το έρεμος σε κυνηγάει σαν σκύλος. Φαντάσματα κατοικούν εκεί. Μη με πας προς το σύνορο τα μεσάνυχτα. Μη με πας. Μη με πας. Λείψανα ονείρων θα μας πολιορκήσουν. Με κούρασαν οι περιπέτειες με μοιραίο φινάλε. Η νύχτα πάει να σε χαϊδέψει και δαγκώνει. Έχει σκυλή σαν μάτια. Έχει σφαίρες που σε σημαδεύουν κρυφά. Πυροδοτούν το τσιγάρο του νήσους. Ανάβουν φλόγες που σε πυρπολούν βάθα στον εθέρα. Σε κάθε βήμα που ρίχνεις, το παλιό μίσο σου παγιδεύει τα πόδια. Μη με πας. Εκεί η εχθρότητα σκορπάει βέλη φαρμακερά. Μη με πας προς το σύνορο τη νύχτα, ούτε την ημέρα. Δεν επιθυμώ να αντικρίσω το φως ανάσκελα στην νεκρή ζώνη. Με συνθλίβουν τα πληγωμένα τοπία. Τα τοπία κινητήρια με κατασπαράζουν. Μη με πας προς το σύνορο.
Δεν επιθυμώ να συναντήσω τον πηγαδευμένο χρόνο. Τα προσφυγικά μονοπάτια σε παγιδεύουν σαν φίδια φαρμακεά. Μη με πας. Σε οικετεύω. Μη με πας. Πέτρος Τσερκέζης, Πουλίτσαλη. Ήταν πια Απρίλης του 1941. Η υποχώρηση είχε αρχίσει. Οι Ιταλοί άρχισαν να χτυπούν από παντού. Ένας-ένας οι μαχητές έπεφταν νεκροί. Άλλοι πέντε και ένας ο Αλογιάννης έξι. Στο σπίτι γινόταν θρήνος. Ο προβατάς, ένα από τα παιδιά, ζούσε πλημμυρισμένος στα αίματα. Έδωσε το πορτοφόλι στον πατέρα μου. Πέθανε κι αυτός. Τους έδεσαν με τις κουβέρτες. Έσκαψαν λίγο στο χωράφι, ίσα-ίσα για να τους σκεπάσουν. Εμείς είχαμε απομακρυνθεί μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Σαν γυρίσαμε, τους είδαμε τους τάφους. Οι μύτες από τα άρβυλα ξεχώριζαν από το χώμα. Ορμήσαμε κι εμείς τα μικρά παιδιά και αρχίσαμε να τα σκεπάζουμε. Δύο οι τάφοι, έξι οι νεκροί. Ο πατέρας μου αργότερα φύτεψε στους δύο τάφους από μια χλαδιά. Το χωράφι ανήκε στο συνεταιρισμό και υπήρχε φόβος όπως θα οργώναν να βρουν τα οστά των παιδιών. Έτσι με τις αχλαδιές λύθηκε το πρόβλημα. Σε κάθε γιορτή η μάνα μου, η νύχτα, μεσάνυχτα, πήγαινε κι άναβε ένα κερί. Δεν έπρεπε να μας δει κανένας. Εμείς όμως πηγαίναμε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, την 25η Μαρτίου, αλλά και την 28η Οκτωβρίου. Έρχονταν οι Αλβανοί και έψαχναν, αλλά εμείς δεν τους είπαμε τίποτα. Με την πτώση του καθεστώτου του Χότζα, το μνημείο στήθηκε τελικά. Ήταν απέτηση του πατέρα μου, στο οποίο χαράχτηκαν τα ονόματα των νεκρών. Παναγιώτης Αλογιάννης, Καμάρι, 1917. Ανδρέας Προβατάς, Κέρκυρα. Ματθαίος Λαγός, Δημήτρης Σέλλας, Κοντόσταυλο Κορινθίας. Νικόλαος Χτυμαδάκης, Ηράκλειο Κρήτης. Κέρκης, Μωραΐτης. Από την αχλαδιά αυτή, σήμερα σώζεται μόνο το κούτσουρό της. Αλλά δίπλα της έχει φυτρώσει μια μυρτιά. Ερμιόνη Μπρίγκου, Χυμάρα. Στην τοποθεσία μνήματα των Ελλήνων, στα βουνά του Πόγραβετς, στο Ποτκοζάν, πήγαμε συγκινημένοι για να ανακαλύψουμε
τάφο 62 Ελλήνων πεσόντων. Με το πέρασμα του δρόμου και τις βροχές, όσα όστα έμειναν είναι σχεδόν στην επιφάνεια. Se ti e fieti angjalli e shërbetorve të perëndis, ti e ndruar ushtarve grek, dhe ty drejtojmë lavdin, atit biri dhe shpirtit shenjë, tani e prerë dhe në jetët e jetëve. Amin. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας απόψε και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τους συντελεστές της εκδήλωσης. Ιδέα, έρευνα, σενάριο, Αλέξης Βλαβάς. Αφήγηση. Πέτρος Τάξης. Ιωάννα Κότσι. Αλεξάνδρα Φρέμη. Αλέξης Βλαβάς. Κορέτσα. Κόπη. Παπακουστοδήμα. Μαρία Μακρύ. Αθανασία Κορμοβίτη. Δήμητρα Θαλοπούλου. Αντριάννα Χασβά. Γιώτα Αλέμβρη. Ελένη Κοτρότσου. Αλεξάνδρα Τσανάκα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον χωροδάσκαλο Αλέξανδρο Χάιδα. Πολυφωνικό, Βαγγέλης Τάχος, Λίτα Τάχου, Γιώργος Κοντίνης, Λευτέρης Γιάννης, Ναπολέον Τσίπας, Αφρονίτη Τσίπα, Χάιδο Πάντου, Πάσο Πρίφτου, Κλαρίνο, Βασίλη Ζήγος, Κιθάρα, Γιάννης Γαλάνης, Γιονί Αλέξης Γαλάνης. Για έτσι αγορά θα σας ευχαριστήσω όλους. Πιστεύω όσοι έχουν λίγη ευαισθησία για αυτό το θέμα να έχουν βγάλει κανένα συμπέρασμα.